Η Λιλιάδη Σάβας Καβούρα, η Βίκη σε συνέντευξή της στο Έλα Χαμογέλα, είπε ξεκάθαρα στη δημοσιογράφο να μην το συνεχίσει. Δεν το συνεχίζει, παιδιά, κανείς. Το συνεχίζετε εσείς, να τα λέμε κι αυτά. Όχι η Βίκη προσωπικά. Γενικά υπάρχει μια απάντηση στην απάντηση. Τώρα πώς να το πω. Ένα σουσουρό κινείται. Πολύ καλά. Εγώ λοιπόν θα ακούσω τη Βίκη για να δείτε τι άνθρωπος είμαι. Όχι, δεν το συνεχίζω. Μπράβο μου, μπράβο μου. Έτσι είναι το σωστό. Θα το συνεχίσω βέβαια, γιατί απάντησε ο Σάββας, ο Σάββας απάντησε. Φταίω, δεν φταίω, ρίξ' το. Μα φταίω, δες τώρα, να μην πού. Αυτό να πεις που δεν, θα το... Σας διαβάζω λοιπόν τώρα τι έγραψε. Εάν είσαι αρκετά τυχερός ποτέ να βρεις μια γυναίκα που είναι απελπιστικά ρομαντική με βρώμικο μυαλό, να την κρατήσεις. Εγώ εδώ χάνω την πρώτη επαφή, μπορώ καθόλου. Γιατί λέει αυτή θα είναι δικιά σου στις 2 το πρωί και στις 2 το μεσημέρι. Πασιφανές, το ωράριο του Σάββα είναι το 2. 2 μεσημέρι ανοίγει μέχρι 2 βράδυ, όποια προλάβει. Αυτή θα σε φιλήσει εκεί που πονάς, για όσο πονάς. Αυτή δεν ξέρει μόνο πώς να σε ανάψει, αλλά ξέρει και πώς να σε περιποιηθεί σωστά. Εγώ θα κάω αν συνεχίσω να διαβάζω αυτό που διαβάζω. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει στο Σάββα. Όχι, Σάββα μου, όχι, όχι. Δεν θα μου κάψει τον εγκέφαλο. Κρατάω το κύτταρο για το καλοκαίρι. Όχι, πολλά φιλιά. Καλά ξεμπερδέματα να έχουν τα παιδιά. Εδώ τώρα υπάρχει θέμα, δεν είναι. Εδώ δεν είναι ειδικό. Επίσης δεν υπάρχει κάτι καλύτερο, παιδιά, από Σαββατόβραδο. Σάββατο έτσι βραδάκι.